Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην τελευταία διάλεξη του φετινού κύκλου, του τρίτου κύκλου αυτών των ομιλιών που έχουμε κάνει. Σας ευχαριστώ που είσαστε σήμερα εδώ. Η συζήτηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αναφέρεται σε ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα, τη ιατρική χρήση των καναβινοειδών. Είναι ένα θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα, γιατί μία νομοθεσία είναι έτοιμη για εφαρμογή αυτές τις ημέρες. Και εισαγωγικά θα μου επιτρέψετε να πω αυτά που ήδη είπα και στους φίλους ανταποκριτές των καναλιών που είναι σήμερα εδώ, ότι ήδη στην ιατρική από πολλά χρόνια χρησιμοποιούνται φάρμακα πολύ ισχυρά, όπως είναι η μορφίνη, όπως είναι η πεθυδίνη, όπως είναι η κοδεΐνη, και με μια ελεγχόμενη συνταγογράφηση και με μια σωστή ένδειξη μας επιτρέπουν να βοηθούμε τους αρρώστους μας σε μεγάλο αριθμό καθημερινά. Είναι λιγάκι οξύμορο κατ' εμέ να μην επιτρέπουμε τη χρήση της καναβινόλης σε φαρμακευτική μορφή, σε ελεγχόμενη χορήγηση, σε ελεγχόμενη δοσολογία, σε ελεγχόμενη παραγωγή. Αυτό δεν σημαίνει ότι η νομοθεσία που ψηφίζεται αυτές τις ημέρες πρέπει να αποτελέσει μια κερκόπορτα για οποιαδήποτε παράνομη χρήση των προϊόντων αυτών. Είναι άλλη η ιατρική θεώρηση του θέματος και άλλη η τυχόν παρανομία που μπορεί να αναπτυχθεί γύρω από αυτή. Εξάλλου, γύρω από κάθε νόμιμη δραστηριότητα ή οποιαδήποτε παράνομη μπορεί και συνηθίζει να αναπτύσσεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε το σωστό, επειδή μπορεί να γίνει και κάποιο λάθος. Αυτά εισαγωγικά. Αλλά τα περισσότερα θα μας τα πει η κυρία Κατερίνα Αντωνίου, η οποία μας κάνει τη μεγάλη τιμή να είναι σήμερα εδώ. Η κυρία Αντωνίου είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων και πρόεδρος του ΕΟΦ. Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας σήμερα και το θέμα που θα μας αναπτύξει είναι την καθαρά ιατρική άποψη και την καθαρά ιατρική χρήση με ενδείξεις, εντενδείξεις και οπωσδήποτε και τις παρενέργειες των προϊόντων της ειδικής κάναβης. Κύριε Αντωνίου, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε καθηγητά, αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνεργάτες. Σήμερα θα προσπαθήσω με όσο γίνεται πιο απλό τρόπο και δείχνοντας παράλληλα όσα πιο μπορώ επιστημονικά στοιχεία, όλα αυτά που έρχονται για μια συζήτηση γύρω από τα καναβινοειδή και την ιατρική τους χρήση. Μια χρήση την οποία τη βλέπουμε στο πέρασμα των χρόνων. Θα προσπαθήσω η ομιλία μου να τη δομήσω σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος θα κάνω μια εισαγωγή και θα εξηγήσω τα καναβινοειδή πώς έρχεται και δρούν μέσα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στον εγκέφαλο, δηλαδή τι είναι αυτό το ενδοκαναβινοειδές σύστημα που συχνά το ακούμε εκτός από τη λέξη καναβινοειδή, ποιες είναι οι φαρμακολογικές τους ιδιότητες. Κατά συνέπεια, όπως λέμε εμείς οι φαρμακολόγοι, από εκεί απορρέουν οι ιατρικές εφαρμογές και όπως πολύ σωστά ανέφερε και ο καθηγητής, οι ανεπιθύμητες ενέργειες. Και όταν κάνουμε μάθημα στα παιδιά, λέμε ότι αν μάθουμε καλά τις φαρμακολογικές ιδιότητες, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε και να μην χρειαζόμαστε να αποστηθίζουμε τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις και την προσοχή στη χρήση. Και τέλος, θα μου επιτρέψετε πάρα πολύ λίγο, απλώς γιατί δεν είμαι ο άνθρωπος που δίνω ομιλίες χωρίς να ασχολούμαι με ένα θέμα ενεργά. Επειδή κατά την ακαδημαϊκή μου καριέρα είμαι απολύτως προσανατολισμένη στην ψυχοφαρμακολογία, τα τελευταία χρόνια εστιάζω το ενδιαφέρον μου στα καναβινοειδή και δουλεύουμε σε συνεργασία και με άλλους ερευνητές. Θα σας παραθέσω μερικά ευρήματα που αφορούν τις δουλειές που γίνονται τόσο στο εργαστήριο στα Ιωάννινα όσο και στη συνεργασία με άλλα εργαστήρια στην Ελλάδα, στον τομέα αυτών, και πώς
αυτές οι μελέτες μπορούν να συνεισφέρουν σε περισσότερες κλινικές εφαρμογές και πώς μπορούν να οδηγήσουν σε επόμενους μελλοντικούς στόχους. Για να μιλήσουμε για τα καναβινοειδή, δεν γίνεται να μην μιλήσω για την κάναβη, αυτό το γνωστό σε όλους μας φυτό, που αποτελεί ένα γένος ανθοφόρων φυτών, δηλαδή έχει φυτά, έχει άνθη και περιέχει έναν τεράστιο αριθμό χημικών ενώσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι από τα φυτά με τις περισσότερες χημικές ενώσεις που μέχρι και σήμερα δεν έχουν ακόμη πλήρως αναγνωριστεί. Ξεχωρίζουμε από όλες αυτές τις ουσίες που είναι περίπου στις 500 μια συγκεκριμένη ομάδα τερπενοφενόλης που είναι γνωστές μας τα καναβινοειδή. Άρα έχουμε το φυτό και έχουμε ουσίες που εμπεριέχονται μέσα σε αυτό το φυτό. Δεν θα θέλω πολύ να σας κουράσω και να αναφέρω πάρα πολλές ουσίες. Θα σταθώ στη Δ9 τετραϊδροκαναβινόλη, το κύριο, όπως λέμε, ψυχοδραστικό συστατικό της κάναβης, ένα από τα κύρια δηλαδή καναβινοειδή, όπως επίσης η καναβιδιόλη, μια άλλη ουσία που συχνά μας απασχολεί τον τελευταίο καιρό, και να είστε σίγουροι ότι και πολλές άλλες ουσίες χημικές θα μας απασχολήσουν, όπως η καναβινιόλη και πολλές άλλες που συνεχώς αναγνωρίζονται και εμπεριέχονται στα εκχυλίσματα του συγκεκριμένου φυτού. Άρα λοιπόν έχω φυτό, έχω πολλές ουσίες που εμπεριέχονται και αυτό το φυτό καταλαβαίνετε ότι στην ουσία, αν πάρουμε και το αντίστοιχο παράδειγμα από τα οπιούχα, γιατί σκεφτείτε ότι στη βιβλιογραφία αυτοί που ανακάλυψαν τους υποδοχείς, πώς δρούν δηλαδή τα φάρμακα που ανέφερε ο καθηγητής πριν, η μορφίνη, η πεθυδίνη, ήταν η ίδια ερευνητική ομάδα η οποία πολλά χρόνια μετά ανακάλυψε το σύστημα μέσα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, μέσα στον εγκέφαλο, όπου δρούν τα καναβινοειδή. Γιατί όταν κάτι το προσλαμβάνουμε με οποιονδήποτε τρόπο, το καπνίζουμε, το τρώμε, το λαμβάνουμε με διάφορους τρόπους, σαλάδια, σαν εκχυλίσματα, και μετά έχουμε κάποιες ιδιότητες, αισθανόμαστε δηλαδή κάποια πράγματα στο επίπεδο της συμπεριφοράς ή νιώθουμε κάποια πράγματα σε επίπεδο οργανικότητας άλλου τύπου. Αυτό σημαίνει ότι για να έχουμε αυτές τις δράσεις πρέπει κάπου να πηγαίνει με αυτό το φαινόμενο που λέμε κλειδί κλειδαριάς να δρουν αυτές οι συγκεκριμένες ενώσεις. Άρα λοιπόν το 1990, γιατί έπρεπε τι, να ανακαλυφθούν, να γίνει η μεγάλη επανάσταση στη χημεία, για να μπορέσει δηλαδή να έρθει μετά η φαρμακολογία και να εξηγεί και να συνδέει αποτελέσματα που περιγράφονται στην ιστορία χιλιάδες χρόνια πιο πριν, με το τι συμβαίνει μέσα στο ανθρώπινο σώμα και έχουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Άρα, έχουμε το 1990 που τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι υπάρχουν υποδοχείς στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή σαν να λέμε κλειδαριές, που ένα κλειδί, παίρνουμε ένα εκχύλισμα, ένα λάδι από την κάναβη, καπνίζουμε κάναβη, όπως γινόταν κάποτε. Αυτό το κλειδί ανοίγει την κλειδαριά και έχουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Το 92, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να έχουμε έναν υποδοχέα, δηλαδή μια πρωτεΐνη στον εγκέφαλο ή οπουδήποτε στο σώμα για κάποιο λόγο έτσι για να υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχει γιατί έχουμε ενδογενώς ουσίες οι οποίες δρούν στους συγκεκριμένους, όπως τους λέμε στην επιστήμη μας, υποδοχείς. Σημαίνει δηλαδή, όπως και στα οπιούχα, ότι είχαμε υποδοχής που βρήκαμε των οπιούχων, δηλαδή πήγαινα σε συγκεκριμένα σημεία. Έτσι λοιπόν στο σύστημα του εγκεφάλου υπάρχει το περιβόητο ενδοκαναβινοειδέ σύστημα, που σημαίνει ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο σύστημα εσωτερικό, που αυτό το σύστημα προσλαμβάνει τα εξωγενώς, όπως λέμε, λαμβανόμενα καναβινοειδή. Άρα, εκτός από τα εξωγενώς λαμβανόμενα, που θα ήταν όλα αυτά που ανέφερα πριν, έχουμε και ενδογενή καναβινοειδή, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέσα στον εγκέφαλό μας και σε άλλες περιοχές. Αυτό λοιπόν μέχρι το 1992 και λίγο αργότερα ανακαλύφθηκε. Άρα λοιπόν τι ερχόταν να προσθέσει στην επιστήμη αυτές, να προσθέσουν στην επιστήμη αυτές τις συγκεκριμένες ανακαλύψεις, ότι όπως έχουμε νευροδιαβαστικά συστήματα, δηλαδή συστήματα στο κεντρικό νευρικό όπως είναι η ντοπαμίνη, η σεροτονίνη που σχετίζονται με την εξάρτηση, με τις διαταραχές της διάθεσης, έχουμε και
το σύστημα των οπιούχων, έτσι, με τα ενδογενή οπιοειδή. Έχουμε ένα σύστημα ενδοκαναβινοειδών, τα οποία εκλείονται και δρούνε σε συγκεκριμένες υποδοχές που βρίσκονται στις μεμβράνες. Δίπλα έχω μια συγκεκριμένη φωτογραφία, ένα κόπι εικόνας από, binding, από μελέτες πρόσδεσης, δηλαδή για να δείξουμε σε ανθρώπινο υλικό που είναι η CB1 υποδοχής, που ήταν οι πρώτοι που ανακαλύφθηκαν, ένας δηλαδή από τους τύπους αυτής της κλειδαριάς που αναφέρθηκα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα σύστημα νευροδιαβαστικό σαν όλα τα άλλα, που πάνω σε αυτό στηριχτήκαμε μετά την ανακάλυψη της χημίας, την εξέλιξη της φαρμακολογίας, να συνθέτουμε φάρμακα για να αντιμετωπίσουμε κυρίως διαταραχές του κεντρικού νευρικού, γιατί όταν ξέρεις ποιες είναι οι ουσίες που κυκλοφορούν στο κεντρικό νευρικό, όταν ξέρεις πού είναι οι υποδοχές τους και όταν ξέρεις αυτό το σύστημα πώς λειτουργεί, τότε αρχίζεις και καταλαβαίνεις δύο πράγματα πάντα. Αρχίζεις και προσεγγίζεις αυτό που λέμε την παθοφυσιολογία μιας διαταραχής, δηλαδή κάνεις συνδέσεις στο φαινότυπο, στη συμπτωματολογία και πας και προσπαθείς να το αντανακλάς με το τι συμβαίνει σε ένα επίπεδο βιολογικό και αυτό σε βοηθάει μετά στην ανάπτυξη και νέων φαρμάκων. Γιατί αρχίζεις και καταλαβαίνεις πού είναι, όπως λέμε, οι περιοχές στόχοι. Πού δηλαδή πάσχει το σύστημα, οπότε θα έρθουμε με κάποιο τρόπο να αποκαταστήσουμε την μη καλή λειτουργία του. Αυτό το ενδοκαναβινοειδέ σύστημα, πολύ γρήγορα για να μην σας κουράζω, είναι ένα σύστημα σαν όλα τα άλλα και έχει και κάποιες μικρές διαφορές. Δηλαδή, πολύ γρήγορα, τι θα κάνει σε ένα επίπεδο ετοιμότητας, λειτουργικότητας και ανταπόκρισης στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Θα συνθέσει μία ουσία, θα την αφήσει να απελευθερωθεί στη συναπτική σχισμή για να επικοινωνήσει με τα άλλα κύτταρα και μετά θα την επαναπροωθήσει προς το κύτταρο, γιατί ποτέ δεν θέλει να χάνει, θα την αφήσει να κάνει μόνο μία δουλειά που πρέπει, δηλαδή τι να κάνει, να πάει στο άλλο κύτταρο, να δώσει ένα σήμα, να αρχίσει το επόμενο μονοπάτι, να αρχίσει μία λειτουργία και μετά θα την επαναπροωθήσει πάλι, γιατί θέλει να την αποθηκεύσει και να την επαναχρησιμοποιήσει. Αυτό είναι όλο αυτό που ονομάζουμε νευροδιαβιβαστικό σύστημα και ερχόμαστε και λέμε, είναι το νευροδιαβιβαστικό σύστημα των ενδοκαναβινοειδών, σαν εκείνο της ντοπαμίνης που ανέφερα πριν, της ντοπαμίνης του γλουταμικού που σχετίζεται με παθοφυσιολογία πολλών διαταραχών του κεντρικού νευρικού και με θεραπευτική αντιμετώπιση. Η απάντηση είναι ναι. Είναι σχηματικά πάλι ένα κύτταρο προσυναπτικό, ένα κύτταρο μετασυναπτικό. Οι μόνες διαφορές μας είναι ποιες. Τα ενδοκαναβινοειδή δεν βγαίνουν από το προσυναπτικό, ούτε αποθηκεύονται, είναι μετασυναπτικά και είναι αυτό που λέμε on demand, δηλαδή όταν τα χρειαστεί ο οργανισμός, αυτά εκλείονται. Και εκλείονται με ανάποδο τρόπο. Δηλαδή, έρχεται ένα σήμα από άλλον διαβαστή προσυναπτικά, διεγείρει το μετασυναπτικό κύτταρο, βγαίνει το ενδοκαναβινοειδές και έρχεται πάλι πίσω στο προσυναπτικό, στον CB1 υποδοχεία που βλέπετε προσυναπτικά, και αρχίζει και κάνει μια δουλειά με αυτό. Τι κάνει έτσι το ενδοκαναβινοειδές? Ρυθμίζει λειτουργία πολλών νευροδιαβαστών. Λειτουργεί σαν ένας ομοιοστατικός μηχανισμός. Και αν σκεφτείτε ότι είναι από τα συστήματα εκείνα που είναι γεμάτο υποδοχής παντού και γεμάτο έκκληση τέτοιων ουσιών που είναι τα ενδογενή καναβινοειδή, αντιλαμβάνεστε τη σημασία του και τη σπουδαιότητά του που ακόμη και σήμερα σε πολλά σημεία δεν τη γνωρίζουμε. Γιατί στην ουσία αυτή η σύναψη μπορεί να είναι ντοπαμινεργική, όπως λέμε, γκαμπαεργική, σερωτονινεργική. Τα καναβινοειδή παίζουν έναν παράλληλο ρόλο και ρυθμίζουν τη λειτουργικότητα ενός άλλου νευροδιαβαστικού συστήματος. Με αυτή την ανάποδη, όπως λέμε, ρύθμιση. Κλείνοντας λοιπόν, να κάνω ένα sum up. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει ένα ενδογενές σύστημα νευροδιαβαστικό? Το χαρακτηρίζει πρώτα και κύριε αν υπάρχουν ουσίες μέσα στο ίδιο το ανθρώπινο σώμα που έρχονται να λειτουργήσουν σαν νευροδιαβαστές. Η απάντηση από την επιστήμη μας είναι ναι, τα λεγόμενα ενδοκαναβινοειδή, με πρώτο και καλύτερο την ανανδαμίδη. Δεύτερον, υπάρχουν υποδοχές για να δρουν, σαφώς. Δεν μπορεί να έχω ουσία χωρίς υποδοχή, ούτε και το αντίστροφο, να έχω υποδοχής χωρίς να έχω ενδογενή ουσία. Έχω υποδοχής καναβινοειδών που να αναγνωρίζουν αυτά τα καναβινοειδή και μόνο εκλεκτικά. Ναι.
είναι η CB1 και η CB2, τύπου 1 και τύπου 2. Μιλάμε και για άλλους, και για άλλου τύπου υποδοχής τα τελευταία χρόνια. Ας κρατηθούμε σε αυτή την πληροφορία μέχρι στιγμής. Τρίτον, έχω συστήματα τα οποία τι κάνουν. Βοηθούν τόσο στη σύνθεση αυτών των ουσιών, όσο και στο μεταβολισμό τους, όταν βγαίνουν δηλαδή στη σύναψη, όσο και στην επαναπρόθεσή τους για να ξανααποθηκευτούν. Έχω και τέτοια ένζημα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι ένα κλειστό σύστημα, όπως σας είπα, με τη διαφοροποίηση ότι είναι on demand, όταν ζητηθεί δηλαδή θα λειτουργήσει, και με τη διαφοροποίηση ότι λειτουργεί αντίστροφα. Άρα λοιπόν παίζει αυτόν τον ρόλο και στα άλλα συστήματα. Με αυτόν τον τρόπο προσπάθησα να σας δώσω μια εικόνα και να συνδέσω το φυτό κάναβι με τις πολλές ουσίες που έχει και με την άλλη μεριά ότι αυτό το φυτό δρά σε συγκεκριμένα σημεία. Συστήματα τα οποία τι κάνουνε στο κεντρικό νευρικό, υπογραμμίζουν, υποδηλώνουν λειτουργίες όπως είναι η όρεξη, η αναζήτηση τροφής, οι εθιστικές ιδιότητες, η ευχαρίστηση, η ειδονή, η εφορία, ο πόνος, αλλά με τη σειρά του, τι κάνει λοιπόν αυτό το σύστημα, έρχεται και απορριθμίζεται, θα μπορούσε να πει κάποιος, όταν έχουμε και διαταραχές σε ένα δεύτερο και τρίτο επίπεδο. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό πάντα το διπλό ρόλο που έχουμε στην ιατρική με την παθοφυσιολογία, όπως λέμε, και τις φυσιολογικές λειτουργίες. Φαρμακολογία. Αυτά τα καναβινοειδή τώρα, τα οποία είναι εξωγενώς χορηγούμενα, εάν μείνουμε στο θέμα κάναβης και μάλιστα ιατρική χρήση, έχω τα συγκεκριμένα σκευάσματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αύριο, μεθαύριο, σε 10 χρόνια. Τι κάνουν οξέως αυτά, τι έκανε οξέως αυτός που χρησιμοποιεί κάναβη, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε σε ένα πρώτο επίπεδο. Αυτό που όλοι ξέρετε, προκαλεί εφορία, χαλάρωση, λαρότητα, γέλιο, προκαλεί αναλγησία, δίπλα έχω βιβλιογραφία για όλα αυτά, προκαλεί μια υποκινητικότητα, γι' αυτό και η χαλάρωση, διέγερση της όρεξης και μια ξηροστομία, αγκιοδιαστολή και ταχυκαρδία, μάλιστα μπορεί να κάνει μερικές φορές και υπόταση με ζάλι με ορθοστατική υπόταση, μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης και βλέποντας αυτή την εικόνα αυτή τη στιγμή, αρχίζει πια να ξεδιπλώνεται πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί, πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα συγκεκριμένα σκευάσματα. Π.χ. μείωση ενδοφθάλμιας, οι γιατροί που είναι στην παρέα μας θα πάει το μυαλό τους στο γλαύκωμα. Σε άλλα πράγματα, διέγερση της όρεξης θα πάει σε ορισμένες καχυξίες. Όταν μιλάμε για εφορία, η σκέψη μας πηγαίνει και σε άλλα πράγματα, τα οποία θα τα πούμε και λίγο πιο κάτω. Άλλες φαρμακολογικές ιδιότητες, οι οποίες μπορεί και να μας προβληματίσουν με την οξεία χορήγηση. Μπορεί να προκαλέσει κάποιες γνωστικές και κάποιες αισθητικοκινητικές δυσλειτουργίες. Μπορεί. Χαλάρωση, υποκινητικότητα. Άρα λοιπόν δημιουργεί ένα αίσθημα βραδύτητας του χρόνου. Μπορεί να δημιουργήσει αυτό που λέμε μια δυσκολία στην προσήλωση, στην εγρήγορση, στη μνήμη. Μπορεί να προκαλέσει κάποια προβλήματα σε αυτό που λέμε το χωρικό και το χρονικό προσδιορισμό, δηλαδή ακριβώς. Μπορεί να προκαλέσει τέτοια φαινόμενα. Και άλλωστε, όπως έλεγαν και παλιοί φαρμακολόγοι, αν ένα φάρμακο δεν έχει ανεπιθύμητες ενέργειες, ένα φάρμακο τότε, το λέγανε οι παλιοί, θυμάμαι και από τον κύριο Βαρόνο, το Διονύση το Βαρόνο, που έλεγαν ότι ένα φάρμακο όταν δεν έχει ανεπιθύμητες ενέργειες, τότε δεν είναι φάρμακο. Δηλαδή, περίμεναν ότι πρέπει να δουν ένα προφίλ ανεπιθυμήτων ενεργειών για να μιλήσουν για φάρμακο. Άρα λοιπόν έχει, εγώ ήθελα να βάλω και ένα άλλο στοιχείο στη συζήτησή μας, η χρήση της κάναβης και επίσης το πώς περιγράφονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες, γιατί η χρήση, όπως σας είπα χιλιάδες χρόνια πριν, το πώς περιγράφεται όταν η χρήση αυτή αρχίζει να παίρνει μια άλλη πορεία προς την ιατρικοποίηση της χρήσης, αρχίζει να πρέπει να γίνεται πιο συγκεκριμένη, για να μιλάμε και με όρους δηλαδή, ιατρικής χρήσης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Δηλαδή, το να λέμε ότι έχω πάρει ένα φάρμακο για το κεφάλι μου, για τον πόνο και με πονάει το στομάχι, το να το λέω γενικά
δεν σημαίνει τίποτα. Όταν θέλω όμως συγκεκριμένα να καταγράψω ανεπιθύμητη ενέργεια, είναι μια άλλη ιστορία που ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και στην καταγραφή. Αν μπορούμε να το συνδυάσουμε με το συγκεκριμένο φάρμακο και αυτό που λέμε πάρα πολύ συχνά στο τμήμα ανεπιθυμήτων ενεργειών στον ΕΟΦ, όταν υπάρχει περιβόητη κίτρινη κάρτα που πρέπει οι γιατροί, με συγχωρείτε, να καταγράφουν, πρέπει να μπορούν να οριοθετήσουν τη φαρμακευτική αγωγή με τη συγκεκριμένη ανεπιθύμητη. Αυτό δηλαδή να μην κοίταται. Κάπως πρέπει να είναι οργανωμένο αυτό το πράγμα, γιατί καταγράφεται σε εθνικό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μπορεί να αλλάξουν κατηγορίες φαρμάκων και μόνο από αυτές τις καταγραφές. Άρα λοιπόν, ειδικά για την κάναβη, έχουν έτσι υποστηριχτεί ότι οι επιδράσεις και έτσι όπως περιγράφονται εξαρτώνται από αυτό που λέμε τα 5P. Δηλαδή την προσωπικότητα του ασθενή, τις προσδοκίες του, τι αναμένει να έρθει, την ποσότητα που καταναλώνει, και σε αυτό θα έρθω σε λίγο, το περιβάλλον, αν είναι οικείο ή μη οικείο, και βέβαια την προηγούμενη εμπειρία. Είναι πολύ σημαντικό. Πολλοί λόγοι γίνεται για τη χρόνια χορήγηση. Δηλαδή, αν μιλάμε για ιατρικά σκευάσματα, θα την πούμε χορήγηση. Αν μιλάμε για χρήση άλλου τύπου, θα την πούμε χρήση. Και λέμε, η χρόνια χορήγηση είναι κάτι το οποίο, πέρα από αυτά που ήδη ανέφερα, φαρμακολογικές ιδιότητες και δεν μπορούν να εξαφανιστούν κατά τη χρόνια χρήση ή χορήγηση. Υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα κουβεντιάσουμε. Στην ερώτηση, προκαλεί εξάρτηση? Σε αυτή την ερώτηση οφείλουμε να απαντήσουμε ναι, με βάση και όλα τα στοιχεία που έχουμε. Αλλά είναι το προφίλ ίδιο με αυτό τον οπιούχων? Και να το πάω λίγο και ακόμα πιο δεικτικά. Είναι το προφίλ ίδιο με αυτό του καπνίσματος ως προς την εξάρτηση? Είναι το προφίλ ίδιο με αυτό με το αλκοόλ ως προς την εξάρτηση? Γιατί οι διάφορες έρευνες που έχουμε κάνει και από το δικό μας το εργαστήριο βλέπουμε να έχουμε αυτό που λέμε το άτυπο προφίλ της εξάρτησης. Αλλά με την έννοια που οι ψυχίατροι μας δείχνουν το δρόμο ως προς το πια τι είναι εξάρτηση και πώς υιοθετείται, οφείλουμε να απαντήσουμε. Προκαλεί σύνδρομο στέρησης? Πάλι εξαρτάται από το πόσο, όλα αυτά τα έχουμε πάντα στο μυαλό μας για να μιλάμε για χρονιότητα. Και εδώ θα λέγαμε ότι έχουμε ένα σύνδρομο στέρησης, έχει περιγραφεί. Και πάλι το ίδιο, είναι το προφίλ του συνδρόμου στέρησης από την κάναβη σαν το προφίλ στέρησης από το αλκοόλ, ας πούμε, που είναι ο φόβος ενός χειρουργού, που όπως λένε συνήθως ότι όταν είσαι χειρουργός και έχεις κάποιον σε ένα χειρουργείο, εκτός από το αν παίρνει αντιπικτικά, πρέπει να τον ρωτάς και αν πίνει. Γιατί στην ουσία μπορεί να καθίσει για 5 μέρες μέσα στο νοσοκομείο και να κάνει ένα καραμπινάτο σύνδρομο στέρησης από αλκοόλ, το οποίο ξέρουμε όλοι πόσο επικίνδυνο είναι. Αλλά από την άλλη μεριά, οφείλουμε να απαντήσουμε και σε αυτό. Έχουμε καταγραφή ψυχιατρικής συμπτωματολογίας από τη χρόνια χρήση κάναβης. Εδώ πάλι έχουμε κλινικές παρατηρήσεις ότι η κάναβη, όταν υπάρχει κατά την ανάπτυξη, η χρήση της γίνεται έντονη και πάρα πολύ μεγάλη σχετικά φορά με το τι παίρνουν οι έφηβοι, εκεί φαίνεται να έχει συνδυαστεί η χρήση κατά την ανάπτυξη με ανάπτυξη ψυχιατρικού τύπου συμπτωματολογίας κατά την ενηλικίωση. Αυτό όμως, και είμαι στη διάθεσή σας να το συζητήσουμε και αργότερα, έχει να κάνει πάρα πολύ με το σε ποιο στάδιο της ανάπτυξης, για τι δόσεις μιλάμε, τι ποσότητες μιλάμε. Είναι παρατηρήσεις που έρχονται συνήθως από πολύ καλές έρευνες που έγιναν πρώτα και κύρια στην Αγγλία και παληθεύονται και από άλλους ερευνητές. Αυτό όμως που παρατηρούμε πάντα είναι ότι η κάναβη που συνήθως χρησιμοποιούν οι έφηβοι, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είναι πάρα πολύ πλούσια σε δέλτα 9-τετραϊδροκαναβινόλη. Είναι πολύ γεμάτη, όπως λέμε. Οπότε αυτές οι δουλειές όλες θα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας από πώς έρχονται αυτές οι κλινικές παρατηρήσεις και γι' αυτό άλλωστε θα πω και παρακάτω τι κάνουμε σε σχέση με αυτό. Έχουν συσχετιστεί πάλι κλινικά, αν προκαλεί άγχος, αν προκαλεί κατάθλιψη η χρόνια χρήση και αν προκαλεί αυτό που από παλιά, σε παλιά βιβλία θα δείτε, ας πούμε για παράδειγμα τα ναρκωτικά του κυρίου Μαρσέλου, έχει γραφτεί αυτός ο όρος σύνδρομο απάθειας, μπορεί να το δείτε αλλού, ή σύνδρομο έλλειψης κινήτρου, δηλαδή η χρόνια χορήγηση μπορεί να οδηγήσει σε ένα τέτοιο σύνδρομο. Έχω παραθέσει κάποια βιβλιογραφία. Επίσης, βλέπουμε αναπνευστικές λοιμώξεις να εμφανίζονται λίγο πιο συχνά σε αυτούς που καπνίζουν.
Βέβαια, με ό,τι συνεπάγεται, αυτό που λέμε ότι το κάπνισμα έχει και άλλα χαρακτηριστικά με το που το ανάβεις και το χρησιμοποιείς με αυτόν τον τρόπο. Η τοξικότητα. Δεν υπάρχουν αναφορές για εφήβους ή ενήλικες που πεθαίνουν από υπερβολική δόση κάναβης. Δεν έχουμε αυτό που έχουμε στα οπιούχα, την καταστολή του αναπνευστικού κέντρου. Γιατί το ενδοκαναβινοειδές σύστημα στο στέλεχος και σε περιοχές του εγκεφάλου όπου έχουμε υποδοχής οπιοειδών, εκεί ενώ έχουμε υποδοχής, φαίνεται όμως να λειτουργεί με έναν άλλο τρόπο που πραγματικά είναι υποέλεγχο, είναι σαν να λειτουργεί ομοιοστατικά με αποτέλεσμα να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Δεν έχουμε. Απ' την άλλη μεριά, και μου λέγανε διάφοροι τοξικολόγοι, μα εμείς όταν βλέπουμε ατυχήματα και κάνουμε αναλύσεις, βλέπουμε πάντα κατανάλωση κάναβης και ειδικά στους εφήβους. Όμως, αυτό έρχεται πάντα σε συνδυασμό και με άλλες ουσίες. Μπορεί να προκαλέσει σαν τοξικότητα ανησυχία ή συμπτωματολογία ψυχοτικού τύπου αυτά που λίγο πήγα να δώσω στις ανεπιθύμητες ενέργειες κατά την οξία χορήγηση, δηλαδή αυτές οι δύσκολες καταστάσεις στη μνήμη και τη μάθηση. Η αποδιοργάνωση λίγο σε χωρικό και αυτό που είπα δηλαδή στο χώρο και στο χρόνο. Αυτά όλα μπορούν να συνδυαστούν με μια τύπου ψυχοτική συμπτωματολογία στην τοξικότητα. Συχνά εμφανίζεται τοξικότητα και αυτό το βλέπουμε έτσι πολύ τελευταία, βλέπετε οι εργασίες είναι 18 και 16 αυτές που έχω παραθέσει εκεί. Βλέπουμε πολύ συχνά, επειδή τώρα τελευταία σε πολλές χώρες και σε πολλές πολιτείες της Αμερικής έχει αλλάξει το καθεστώς και υπάρχει πολύ σταυρώσιμα, δηλαδή brownies, σε διάφορα. Άρα λοιπόν τι γίνεται, ειδικά οι έφηβοι καταναλώνουν βρώσιμα και ο έφηβος είναι αυτό που είπαμε τα 3P, δεν αναμένει, προσδοκά γρήγορα, οπότε θεωρεί ότι δεν τον έχει πιάσει, δεν έχει γίνει high γρήγορα. Και καταναλώνει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, για να μπορέσει να γίνει όσο πιο high γίνεται γρήγορα. Δεν μπορεί να αναμένει. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό που λέμε υπερβολικές ποσότητες. Γι' αυτό λέμε και τα παιδιά πρέπει να είναι προσεκτικά σε τέτοιου τύπου βρόσιμα. Όπου υπάρχουν βέβαια, σε όποιες πολιτείες ή σε όποιες χώρες υπάρχουν. Η αντιμετώπιση της τοξικότητας. Δεν υπάρχει αντίδοτο για να αντιμετωπίσουμε την τοξικότητα της κάναβης, γιατί στην ουσία δεν υφίσταται ένα προφίλ τοξικότητας, όπως λέμε, στα οπιούχα. Ένα προφίλ, δηλαδή, η μύση, το μάτι το συγκεκριμένο στον άνθρωπο που είναι τοξικότητα από οπιούχα, είναι ένα αντίδοτο στην υπερβολική δόση βενζοδιαζεπινών, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχουμε στη φαρμακολογία. Άρα, λοιπόν, η τοξικότητα ελέγχεται αυτό που λέμε με ένα συμπτωματικό τρόπο στο νοσοκομείο και στις περιπτώσεις τις σοβαρές της ύπαρξης κάποιων ψυχωτικών αντιδράσεων, τότε αναγκαστικά οι ψυχίατροι με μια συνήθη θεραπευτική προσέγγιση θα αντιμετωπίσουν τις συγκεκριμένες αντιδράσεις. Περνάω σιγά σιγά στο τελευταίο μέρος, στο πρώτο τελευταίο μάλλον, σε σχέση με τις κλινικές μας εφαρμογές. Δεν μπορώ να υποστηρίξω σήμερα ότι η κάναβης δεν έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για ιατρική χρήση. Είναι στο βάθος, χάνεται στο βάθος του χρόνου και είναι αυτό που λέμε η εμπειρία. Πρώτα και κύρια έρχεται από τη χρήση στο χρόνο. Απ' την άλλη πλευρά, αν είμαστε ειλικρινείς, σήμερα ένας γιατρός που θέλει να συνταγογραφήσει, βασίζεται σε αυτό που λέμε τυχεοποιημένες κλινικές μελέτες μεγάλων δειγμάτων. Αποφασίζει το FDA και δίνει εγκρίσεις σε φάρμακα και ΟΕΜΑ σε πολύ μεγάλα δείγματα, τυχεοποιημένες μελέτες. Μιλάμε όλοι για cost effectiveness, για health technology assessment τελευταία. Όλα αυτά δείχνουν ότι πρέπει δηλαδή πολύ, να έχουμε πολύ μεγάλο credit, πολύ evidence-based, όπως λέμε, medicine σήμερα, για να συνταγογραφήσουμε. Αυτό δεν θα το βρούμε στα ιατρικά σκευάσματα cannabis, γιατί δεν έχουμε τέτοιες μελέτες randomized. Αυτό όμως, έχουμε πολλές κλινικές μελέτες. Δεν είναι αυτός ο αριθμός. Όμως, αυτό που θα μπορούσα να πω από την άλλη μεριά, η έλλειψη αυτών των μελετών, που υποψιαζόμαστε ότι τα επόμενα χρόνια θα εξελιχθούν πάρα πολύ, αυτή τη στιγμή ο FDA τρέχει περίπου 600 κλινικές μελέτες με έγκριση του FDA στην κάναβη και ο αίμα άλλες πόσες. Αυτό όμως που θα ήθελα να σημειώσουμε είναι το να μην έχω αυτό που λέμε το credit από το evidence-based, δεν σημαίνει ότι έχω έλλειψη αποτελεσματικότητας.
Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια και πρέπει να την κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, πάντα με σύνεση και έτσι όπως πρέπει να συμπεριφέρεται ένας επιστήμονας υγείας. Η χρήστης, που έχει εστιαστεί κυρίως στην αντιεμετική της δράση στην χημειοθεραπεία, στην ορεξιογόνο δράση όταν έχουμε καχυξίες είτε σε ασθενείς με AIDS ή σε ασθενείς με κακοήθεις, στην αναλγησία, στον πόνο, στο χρόνιο πόνο, στον νευροπαθητικό πόνο. Και γιατί λέω ότι έχει εστιαστεί, γιατί έχω ήδη το 1980 να κυκλοφορεί το πρώτο σχέβασμα από κεντρικούς εγκριτικούς μηχανισμούς, έτσι, μιλάμε FDA και EMA, τίδρον αμπυλών, η οποία χορηγήθηκε για μία από αυτές τις ενδείξεις που σας ανέφερα, ενώ στον Καναδά έχει εγκριθεί από το 2005 το Sativex, ένα σπρέι, σε τέτοια μορφή είναι, που περιέχει τέτραϊδροκαναβινόλη, είναι εκχύλισμα κάναβης, εκχύλισμα του φυτού και περιέχει τέτραϊδροκαναβινόλη και καναβιδιόλη και χρησιμοποιείται, παίρνει ακόμα ένα όφελος με την έννοια της σπαστικότητας στους ασθενείς με σκλήρυνες κατά πλάκας. Το Sativex, σύμφωνα με μια αναζήτηση που κάναμε προχτές, μας χρειάστηκε δηλαδή για κάποια δουλειά στον ΕΟΦ, αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί σε 19 χώρες της Ευρώπης με αμοιβαίες διαδικασίες. Είναι ένα φάρμακο το οποίο είναι εγκεκριμένο με αμοιβαία διαδικασία, κεντρικές δηλαδή διαδικασίες πια, όχι με κεντρική με την έννοια του EMA, αλλά με αμοιβαίες από χώρα σε χώρα. Είναι λοιπόν ένα φάρμακο που κυκλοφορεί, είναι medicine, κυκλοφορεί κανονικά στην Ευρώπη και σε άλλες πόσες στην Αμερική. Μελετώνται καινούργιες ιατρικές εφαρμογές, πολλές. Θεραπεία του γλαυκώματος, αυτοάνοσα, Alzheimer. Ναι, γιατί παίζοντας με τα καναβινοειδή και ειδικά με άλλες ουσίες, που καναβιδιόλη και άλλες ουσίες μέσα, μπορώ να έρθω και να εξισορροπήσω ένα σύστημα και να λειτουργήσω ευεργετικά. Στη φλεγμονή, στην επιληψία, στην ψύχωση, αυτή τη στιγμή πολλές κλινικές μελέτες με καναβιδιόλη, στην οσιοεξάρτηση, ουσίες που θα δείτε παρακάτω έχουμε δουλέψει και λίγο εμείς, και σε άλλες νευροψυχιατρικές διαταραχές. Επίσης, μου κάνει εντύπωση και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή έρευνες στην Αμερική που προσπαθούν με συγκεκριμένα υβρίδια φυτού να έχουν όλα τα καναβινοειδή που εξαιρείται η ΔΕΛΤΑ-9 τετραϊδροκαναβινόλη, για να μπορέσουν από εκεί να πάνε πολύ εύκολα σε κλινικές μελέτες για να προχωρήσουν στο δρόμο αυτόν που λέμε τον δρόμο του FDA και να προσπαθήσουν από εκεί να δουλέψουν κυρίως φλεγμονή, αντιοξυδοτικότητα, με τέτοιο στόχο για παραγωγή νέων φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Αυτό ήθελα να το πούμε για να το κρατήσουμε και αυτό στο μυαλό μας. Έχουμε λοιπόν νόμιμη ιατρική χρήση κάναβη σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο. Δεν μιλάω για Καναδά και Αυστραλία, μιλώ για Ευρώπη, μιλώ για πολλές πολιτείες στην Αμερική. Φαίνεται να υπάρχει ένα αποδεδειγμένο όφελος. Είναι εντυπωσιακό ότι η Ιταλία, η οποία ήταν πιο πριν από μας και ήδη έχει βάλει την ιατρική χρήση και μάλιστα την καλλιέργεια την έβαλε κάτω από το state, από το κράτος, και με αυτόν τον τρόπο τι έκανε, έβγαλε την πρώτη της μελέτη από την Ιταλία που έρχεται για την αποτελεσματικότητα στο χρόνιο πόνο πριν από λίγο καιρό, γιατί έκαναν ρέτζιστρι μητρώ ασθενών, είδαν πώς πήγαν, γιατί χωρίς αυτό δεν γίνεται. Με αυτό το πράγμα θέλησαν λοιπόν τι να κάνουν, να αποδώσουν ακόμα πιο πολύ credit σε όλη αυτή την ιστορία. Η Ελλάδα, ναι, είμαστε υπό εξέλιξη, λείπουν πιστεύω λίγα πράγματα για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε όλο το νομοθετικό πλέγμα για τη χρήση, για το Sativex. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει, απλώς διαδικαστικές είναι οι διαδικασίες. Βλέπω την κυρία Σάκλη που με κοιτάει, μου λέει πότε, ελπίζω πολύ σύντομα. Και τα ιατρικά σκευάσματα κάναβης, πιστεύω ότι και αυτά μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να έχουμε νομοθεσία, προσέξτε με, έτσι ώστε να εδοθεί δυνατότητα σε κάποιον που θέλει να εισάγει τέτοιου τύπου σκευάσματα και κάποιον βέβαια που θέλει να παράγει στην Ελλάδα μέσα από κανονικές καλλιέργειες κτλ. Και σε αυτό μπορώ να σας απαντήσω. Επειδή πάντα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς όταν μιλάμε για ιατρική και φάρμακο, είχαμε αποτυχίες στο σύστημα των καναβινοειδών. Στο σύστημα, όλου. Είχαμε τη μεγάλη αποτυχία, είχαμε επενδύσει πάρα πολλά εκεί, σαν ερευνητές εννοώ τότε,
Και μάλιστα εμείς, γιατί ξεκίνησα από το Εργαστήριο Φαρμακολογίας της Ιατρικής Αθηνών, ασχολούμαι με τα καναβινοειδή, με την αγαπημένη μας Χριστίνα Κεζέτα, πριν από πολλά χρόνια. Είχαμε δουλέψει ερευνητικά πάνω στο CB1 ανταγωνιστή από περίπου από το 2000-2001. Η Ριμοναμπάντη τι ήταν? Ήταν ένας ανταγωνιστής των υποδοχέων του CB1, δηλαδή σε αυτό τον υποδοχέα που σας έδειξε του ενδοκαναβινοειδού συστήματος. Αυτός πήγαινε σε αυτή την κλειδαριά που λέμε και έκλεινε την πόρτα. Άρα δεν μπορούσε να λειτουργήσει το σύστημα. Το πήγαν στην αρχή αυτό το φάρμακο πάρα πολύ ελπιδοφόρα, ότι θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν για το κάπνισμα, για την ουσιοεξάρτηση, γιατί το σύστημα αυτό εμπλέκεται με την εξάρτηση, οπότε σου λέει, αν μπλοκάρω αυτό το σύστημα, μήπως μπορέσω να το χρησιμοποιήσω κι αλλού. Βγήκε όμως από την άλλη μεριά ανεπιθύμητες ενέργειες, σοβαρές, με κατάθλιψη και αυτοκτονίες, και η συγκεκριμένη εταιρεία, ήταν το περιβόητο Ακόμπλια, η συγκεκριμένη εταιρεία αναγκάστηκε να το αποσύρει λόγω σοβαρών ανεπιθυμήτων ενεργειών, και ο τομέας αποκλείω υποδοχής, σαν στρατηγική εννοούμε ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων, αποκλείω υποδοχής σε αυτό το συγκεκριμένο σύστημα, άρχισε να πηγαίνει πίσω-πίσω, γιατί είδε ότι αυτό δεν θα μπορέσει να αποδώσει σε θεραπευτικές εφαρμογές αξία και προστιθέμενης αξίας. Επίσης, να σας θυμίσω, πέρυσι ακούσατε όλοι για μια κλινική μελέτη που έγινε στη Γαλλία, ας πούμε, για παράδειγμα, και είχαμε έναν θάνατο και δύο ασθενείς με σοβαρές κεφαλικές βλάβες. Ήταν γιατί ήταν μια κλινική μελέτη που είχε πάρει έγκριση από τη Γαλλία, από το Γαλλικό Οργανισμό Φαρμάκων, και γιατί ήταν για ένα καινούριο φάρμακο που πήγαινε πάνω σε ένα ένζυμο του ενδοκαναβινοειδού συστήματος. Και εκεί, μόλις παρατηρήθηκαν αυτές οι ανεπιθύμητες, έγινε σάλος, το απέσυρα μέσα, σταμάτησαν την κλινική μελέτη, όμως βγήκαν προς τιμήν τους όλοι μετά και είπαν ότι αυτές οι ανεπιθύμητες συνέργειες ήταν από άλλες ουσίες οι οποίες δεν στόχευαν στο ενδοκαναβινοειδέ σύστημα. Ήταν δηλαδή εκτός, όπως λέμε, ήταν αλληλεπιδράσεις έξω από το στόχο μας του ενδοκαναβινοειδού συστήματος. Σταμάτησε όμως η κλινική μελέτη. Πολύ λίγο θα σας κουράσω, ακόμα λίγο, με το ότι οι φαρμακολόγοι στην Ελλάδα ασχολούμαστε αρκετά. Κάποιοι φαρμακολόγοι εδώ και χρόνια στον τομέα της ψυχοφαρμακολογίας, έχοντας δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι ότι στείνουμε μοντέλα in vivo και in vitro για να ελέγχουμε ουσίες που δρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και δουλεύουμε αυτό που λέμε σε μεταφραστικό επίπεδο, δηλαδή ασκούμε αυτό που λέμε τη μεταφραστική έρευνα. Σκεφτείτε ότι για να έχουμε την ανάδυση ενός καινούριου φαρμάκου έχουμε τη βασική έρευνα, την προκλινική μεταφραστική έρευνα και την κλινική έρευνα. Άρα λοιπόν σε αυτόν τον ενδιάμεσο χώρο, χρησιμοποιώντας μοντέλα που προσομοιάζουν εξάρτηση σε πειραματόζωα, κατάθλιψη, σε in vitro δουλειές, άγχος, πανικό, μετατραυματικές διαταραχές, προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο και εξετάζοντας συμπεριφορολογικά αποτελέσματα αλλά και νευροβιολογικά αποτελέσματα, προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να προσεγγίσουμε και να συνεισφέρουμε τόσο στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων που είπα πριν, όσο και στην μελέτη του παθοφυσιολογικού υποστρώματος νόσων του κεντρικού νευρικού. Άρα λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο έχουμε δοκιμάσει αρκετές νέες ουσίες με ερευνητικά ανταγωνιστικά προγράμματα που συντέθηκαν εδώ στην Ελλάδα με ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα ΕΠΑΝ που είχαμε πριν από πολλά χρόνια και βλέπαμε το προφίλ τους και τις πιθανές θεραπευτικές τους εφαρμογές. Είχαμε άλλα ερευνητικά προγράμματα στα οποία βλέπαμε αν ουσίες καινούργιες μπορούν να δρουν ενάντια στην ουσιοεξάρτηση. Και τελευταία έχουμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που δουλεύουμε χορήγηση ΔΕΛΤΑ-9 τετραϊδροκαναβινόλης κατά την ανάπτυξη, δηλαδή όπως αναπτύσσεται το πειραματόζωο, και βλέπουμε στην ενηλικίωση αυτό που λέμε το βιοφαινότυπό του, και σε επίπεδο δηλαδή νευροβιολογίας και σε επίπεδο συμπεριφοράς. Για να συνδέσω και όσα είπα πιο πριν. Οι ερευνητικές μας μελέτες, όπως θέλετε να τις συζητήσουμε, έτσι κι αλλιώς. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα τους συνεργάτες μας που είναι είτε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο κ. Παναγής, καθηγητής ψυχολογίας, η κυρία Θερμού, καθηγήτρια φαρμακολογίας, έχει εμπλακεί σε προγράμματα με την κάναβη, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθηγητής φαρμακολογίας ο κ. Πιτσίκας, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών που είχαμε συνθέσεις νέων ουσιών, πάρα πολλών νέων ουσιών από τον κύριο Παπαχατζή, μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα στην κάναβη, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, σήμερα εννοώ,
που έχουμε με τον κύριο Σκαλτσούνη, που δουλεύει στο κομμάτι της φαρμακογνωσίας, δηλαδή χυλίσματα και απομονώνει ουσίες. Και βέβαια να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους συνεργάτες και μαθητές μας. Τους βάζουμε τη σειρά που ασχολήθηκαν με τα καναβινοειδή. Η Αλεξία Υπολυσίδη, αυτή τη στιγμή είναι ερευνήτρια στο ΙΒΑ και επισκέπτρια καθηγήτρια φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο στην Ιατρική Σχολή της Κύπρου. Την Όλγα Τιχουλιάρα, γιατρός. Τον Αντρέα τον Γαλανόπουλο, γιατρός νευρολόγος. Τη Φωτεινή τη Δελή, μια άριστη επιστήμονα με περίπου δεκαετή εμπειρία στον εθισμό στην Αμερική, η οποία δουλεύει μαζί μου στα Γιάννενα. Την Αυσικά την Πούλια, η οποία επίσης δουλεύει μαζί μου στα Γιάννενα, βιολόγο, τελειώνει το διδακτορικό της πάνω στο project Δέλτα 9 τετραϊδροκαναβινόλης κατά την ανάπτυξη. Τη Χριστίνα τη Δάλα και τον Νίκο τον Κόκρα στο εργαστήριο φαρμακολογίας, από εκεί που ξεκίνησα εδώ στην Αθήνα, στην Ιατρική Αθηνών, συνεχίζοντας έτσι αυτά που μας έμαθαν οι δασκάλοι μας, η Χριστίνα, η Σπυράκη που τη χάσαμε νωρίς και η Ζέτα που επίσης τους χάσαμε νωρίς, αλλά παρόλα αυτά μας ενέπνευσαν και προσπαθούμε να συνεχίζουμε πάνω σε αυτά τα οράματα βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων αξίας και πολιτισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε στη διάθεση σας για ερωτήσεις.